Εννοείται πως το διήμερο που θα έρθει το Σαββατοκύριακο που θα γίνουν και οι εκδηλώσεις θα γίνουν όλες προς τιμή της ψυχάρας, της οδηγάρας, του Ανδρέα του ψυχογιού. Ανδρέα, καλησπέρα για άλλη μια ακόμη φορά από το όμορφο νησί της Νάξου. Καλησπέρα. Καλησπέρα για από μένα, καλησπέρα στον Aegean Voice. Καλησπέρα στις Κυκλάδες. Τι κάνεις, είσαι καλά, νιώθεις καλά? Καλά είμαι, προετοιμάζομαι για την κάθοδο μου στο όμορφο νησί σας. Εμείς να δεις. Το Σαββατοκύριακο. Εμείς να δεις. Θα σε περιμένουμε για να τα πούμε και από κοντά, για να γνωριστούμε και να πούμε και αυτά που δεν μπορούμε να πούμε, ξέρεις, στον αέρα. Πώς νιώθεις? Καλά, είμαι έτοιμος. Ετοιμάζομαι και για το νησί μαζί με τις δουλειές για να κατέβω στην Άξο στο όμορφο νησί σας. Mm-hmm. Κάνω και τις υπόλοιπες δουλειές για να συμπληρώσω για να ξεκινήσω μετά, φεύγοντας από εσάς, για να ανέβω επάνω στο Isle of Man. Μακάρι να ήμασταν όλοι εκεί. Μακάρι να μπορούσαμε δηλαδή να έρθουμε σύσσωμοι. Ελπίζω την επόμενη χρονιά να κάνουμε προετοιμασία και να έρθουν αρκετά άτομα από τις όμορφες Κυκλάδες στο όμορφο νησί. Καθόλου κακή ιδέα. Καθόλου κακή ιδέα. Να φύγουμε από το ένα νησί και να πάμε στο άλλο νησί. Λοιπόν, δεν θα σε ρωτήσω τώρα, ξέρεις, τα τετριμένα, είσαι έτοιμος, πώς νιώθεις για τον αγώνα κτλ. Είμαστε σίγουροι ότι το έχεις δουλέψει το πράγμα. Είναι εξάλλου, αν δεν κάνω λάθος, η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, και όσο περνάει ο χρόνος γίνεται, η πίεση γίνεται ακόμα πιο έντονη, γιατί αυτό που πρέπει να παρουσιάσουμε πρέπει να είναι ακόμα πιο όμορφο και όσο να γνωρίζουμε περισσότερο το χώρο και είμαστε λίγο πιεσμένοι. Ναι, αυτό βέβαια είναι λίγο περίεργο με την έννοια ότι, ξέρεις, κανείς περιμένει ότι έχω πάει μια φορά, έχω πάει δύο, έχω πάει τρεις, ξέρεις. Ξέρω το route, ξέρω πού θα πατήσω, ξέρω τι θα κάνω, αλλά παρόλα αυτά η προσδοκία ίσως είναι αυτό που λες, ότι πρέπει να πάμε καλύτερα, έτσι δεν είναι? Δεν είναι μόνο η θέση, δεν είναι μόνο ο χρόνος, αλλά γενικά ξέρω πλέον τι θα αντιμετωπίσω εκεί πέρα, τις δυσκολίες, ξέρω την πίεση του αγώνα και αγωνιστικά είσαι πίσω, τρέχεις ή στο δρόμο, είναι το ίδιο πράγμα. Απλά εκεί πέρα είναι πολύ μεγαλύτερη πίεση, γιατί ξέρεις τι έχεις να αντιμετωπίσεις. Από πλευράς των συναγωνιζόμενών σου υπάρχει κάποια αλλαγή, δηλαδή ξέρεις, έχει μεγαλώσει ο αριθμός των συμμετοχόντων ή από όσο γνωρίζεις? Είναι εκεί πέρα, ναι, είναι πάνω από 40 συμμετοχές, μέχρι και 60. Είναι δυνατός συναγωνισμός, είναι νέα παιδιά και νέα παιδιά που έρχονται από την κατηγορία τους newcomers, mm-hmm, και έρχονται στις junior που συναγωνίζομαι και εγώ εκεί πέρα, mm-hmm, και είναι η κατηγορία η senior, είναι άτομα που τρέχουν πάρα πολλά χρόνια εκεί πέρα. Δεν πας να τους συναγωνιστείς αυτούς, πας να συμμετάσχεις μαζί τους, να μάθεις, να εξοικειωθείς με τον χρόνο και να τελειώσει, να πέσει η καρό σημαία του τερματισμού. Νιώθεις εμπειρότερος γενικότερα τώρα στην τέταρτη χρονιά που θα ανέβεις με το καλό? Σαφώς νιώθω ακόμα πιο εμπειρος. Έχεις κάνει κάποια μετατροπή στο στήσιμό σου, αν μπορείς να μας το πεις αυτό, δεν ξέρω κι αν είναι... Όχι, μετατροπές δεν έχω κάνει. Πάω με τις ίδιες ρυθμίσεις που τελείωσα πέρσι και τους δύο αγώνες, που mm-hmm, μας βγήκαν καλές. Mm-hmm. Ελπίζουμε φέτος ο καιρός να είναι πολύ καλός να μας βοηθήσει, ώστε να μπορούμε να το πιέσουμε στο 100% τη μοτοσυκλέτα και τις αγωνιστικές μου ικανότητες. Γιατί οποία... πέρσι μας φρενάρισε κατά κάποιο τρόπο ο καιρός. Ο καιρός ήταν άσχημος, ε? Ναι, ναι. Τη μοτοσυκλέτα στην οποία θα έχουμε τη χαρά να την δούμε και την τιμή να μας την παρουσιάσεις, έτσι δεν είναι? Και βέβαια. Και αν μπορούμε και έχουμε και λίγο χρόνο και ασφάλεια, μπορούμε κάποιοι φίλοι από εκεί πέρα της Κυκλάδας να την οδηγήσουν και λιγάκι. Αυτό δεν το ήξερα. Να δούνε τι είναι ένα μηχανάκι που τρέχει στο Isle of Man. Βέβαια, εντάξει, δεν έχουμε εδώ και το street κομμάτι που ενδεχομένως θα μπορούσαμε να το ανοίξουμε να πάμε εξής. Όχι να πάμε γρήγορα, ναι, απλά να απολαύσουμε την οδήγηση, γιατί είναι μια απλή μοτοσυκλέτα. Είναι απλά, είναι κατά κάποιο τρόπο, έχει 2-3 πραγματάκια στο στήσιμο στις αναρτήσεις. Mm-hmm. Ο κινητήρας δεν είναι βελτιωμένος, είναι ένας normal κινητήρας. Και αυτό μπορεί να το καβαλήσει οποιοδήποτε και να αισθανθεί τη χάρη που έχει αυτή η μοτοσυκλέτα. Θύμισε μας λίγο τους κανονισμούς. Σου επιτρέπεται να πειράξεις μηχανές? Από όσο θυμάμαι και από όσο έχω διαβάσει, ξέρω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πλαίσια στα οποία μπορείς να... Δηλαδή, εννοώ για τη μηχανή, αυτό εννοώ, έτσι. Είναι super stock η κατηγορία, αλλά δίνει πάρα πολύ μεγάλη βάση μόνο στον κυβισμό. Mm-hmm. Όλα τα άλλα είναι κάπως απαρατήρητα. Και οι δισκόφρενα έχουμε, οι τρόμπες φρένων ή κάποια άλλα πράγματα, είναι τα ψηλά γράμματα, δεν τα κοιτάζουν πάρα πολύ. Κοιτάζουν όμως έντονα τον κυβισμό, να είναι 600 κυβικά. Ωραία, ωραία.
Μπορείς λίγο να μας περιγράψεις πόσο δύσκολο είναι να φύγει κανείς με το κοντέινερ του και να ανέβει μέχρι το ISIL? Είναι αρκετά δύσκολο. Αυτό είναι το δεύτερο δύσκολο κομμάτι στον αγώνα, γιατί το να φύγεις από μια μακρινή χώρα και να ταξιδέψεις θέλει πάρα πολύ μεγάλη προετοιμασία, που η οποία είναι γύρω στο εξάμηνο. Τουλάχιστον, ξεκινάει φαντάζομαι. Ξεκινάει 6 μήνες πριν, ναι. Ναι. Και όσον αφορά τώρα τα κόστη και αυτά, δεν χρειάζεται να μας τα πεις, αλλά φαντάζομαι ότι θα είναι ένα αξιοσέβαστο νούμερο, έτσι. Είναι λίγο αρκετά, για τις σημερινές εποχές είναι λίγο αρκετά. Ωραία. Παλεύουμε όμως με τους χορηγούς, με τους φίλους που βοηθάνε στη μοτοσυλέτα και αγαπάνε αυτό το πράγμα, αυτόν τον αγώνα που γίνεται στο Isle of Man. Θα τα καταφέρουμε και για τέταρτη χρονιά. Δεν χρειάζεται να σου πω ότι θα είμαστε μαζί. Θα σηκώσουμε για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά την ελληνική σημαία στο Isle of Man. Όπως πάντα, όπως πάντα. Αστέρι. Σε περιμένουμε, ξέρεις πώς, να σου σφίξουμε το χέρι. Και εγώ περιμένω να δω όλους τους μοτοσυκλετιστές εκεί πέρα από κοντά να σφίξω για τα χέρια τους, και γιατί καταλαβαίνω την αγάπη που έχουν προς τη μοτοσυκλέτα. Μιλάμε και μιλάγαμε γενικότερα για το event αυτό. Δεν μας απασχολεί καθόλου το τι έχουμε κάνει, πώς έχουμε τρέξει αυτά. Είναι με πολύ μεγάλη αγάπη το έχουμε κάνει και δεν μας βγαίνει, και ξέρεις ότι μετά από τις δουλειές μας και όλες τις κοινωνικές τις υποχρεώσεις. Θα το ξεπεράσουμε, πιστεύω. Έχουμε δυνατότητες. Ωραία, αλλά θέλω να σου πω ότι το κάνουμε με τόση αγάπη και με τόση θέρμη που, ξέρεις, είναι σαν να μετράμε μέρες, πραγματικά, σαν να μετράμε μέρες. Όντως. Λοιπόν, ακούσουμε ένα ωραίο κομματάκι έτσι στο μουσικό ύφος που θα παίξει για την Παρτάρα, που θα είναι αφιερωμένη σε σένα, και εννοείται. Βέβαια. Και τα ξαναλέμε λίγα συντόμως. Οκ, Αντρικό. Έγινε. Όλοι μαζί λοιπόν θα συναντηθούμε και ελπίζω να περάσουμε καλά στην Παρτάρα που θα κάνουμε την Κυριακή στο Πλάκα Water Sports, 9 η ώρα. Σας περιμένουμε όλους. Και εννοείται πως θα έχουμε κοντά μας και την ψυχάρα τον Ανδρέα, τον ψυχογιό. Ανδρέα, δεν θέλω να σε κρατήσω παραπάνω. Φαντάζομαι ότι θα έχεις να κάνεις πολλά πράγματα, χιλιάδες πράγματα. Το μόνο που θέλω να σου πω είναι ότι δίπλα μου, μέσα στο στούντιο εδώ, παρέα μου, έχω τον Αντώνη τον Σμοκοβίτη, είναι μέλος του ΔΟΣΟΥ των φίλων της κλασικής μοτοσυκλέτας, ο οποίος έχει μακρά πείρα και εμπειρία από τα βρετανικά πράγματα, και θα ήθελα να σε ρωτήσει ένα-δυο πραγματάκια, αν βέβαια έχεις τον χρόνο να μας απαντήσεις. Και βέβαια. Την καλησπέρα μου πρώτα απ' όλα. Καλησπέρα και από μένα, Ανδρέα. Είμαι ο Αντώνης Σμοκοβίτης. Να σου πω ότι έχω παρακολουθήσει το Isle of Man από κοντά, σε μικρότερη ηλικία, και θα ήθελα να εκφράσω το σεβασμό μου προς το πρόσωπό σου που καταφέρνεις και τρέχεις αυτό το δύσκολο αγώνα, τον οποίο οι περισσότεροι τον βλέπουν από τα βιντεάκια στο ίντερνετ και θεωρούν ότι είναι ένας ακόμα αγώνας όπου τρέχεις μέσα σε μια διαδρομή κτλ. Για όσους έχουν πάει κοντά, έστω και σαν θεατές, σαν εμένα, με περιορισμένη δηλαδή εμπειρία, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι το οποίο τολμώ να πω ότι μου προκάλεσε μέχρι και τρόμο σε μερικά σημεία του, και οποιαδήποτε περιγραφή μπορείς να μας δώσεις για να μεταφέρεις την αίσθηση που έχει ένας οδηγός και όχι ένας θεατής σε αυτόν τον τρομακτικό αγώνα, θα την εκτιμούσα δέοντος. Να πω βέβαια εδώ πέρα, Ανδρέα, θυμάσαι στην πρώτη την εκπομπή που μας μετέφερες πάρα πολύ πραγματικά σε live χρόνο, διαζώσεις χρόνο, έναν γύρο σου, και στο τέλος θυμάσαι που και οι δύο παίρναμε βαθιές ανάσες. Παίρναμε βαθιές ανάσες, ναι. Είναι, όπως τα λέει ο φίλος μας, είναι πολύ δυνατός αγώνας, και κάθε φορά που ξεκινάει κάποιος αγωνιζόμενος είναι σαν να είναι πάλι ξανά η πρώτη φορά. Δεν ξέρω, δεν έχω ξέρω εκεί πέρα, δεν έχω μπορώ. Πώς, να στο μεταφέρω διαφορετικά, πώς ένας νέος μοτοσυκλετιστής ξεκινάει να μάθει οδήγηση και έχει αυτόν τον τρόμο, το φόβο μέσα του τα πάντα. Λοιπόν, φτάνει σε ένα σημείο, λες ότι είσαι εμπειρός, το έχεις δοκιμάσει, έχεις τρέξει αρκετές φορές, και κάθε φορά που στείνεις την εκκίνηση ξαναξεκινάς από την αρχή. Αυτή είναι η διομορφή αυτού του αγώνα. Ναι, ο οποίος είναι δεν είναι πίστα, δεν είναι μαθαίνω, δεν είμαι ασφαλεία, δεν έχω σιγουριά. Έτσι. Τα ξεχνάς όλα, τα διαγράφεις όλα και ξαναξεκινάει ένας αγώνας από την αρχή. Ο καλύτερος να είσαι, πάντα έχεις τους κινδύνους στο 100% μέσα σου. Νιώθεις το βάρος δηλαδή και το δέος των 100 χρόνων αυτού του αγώνα και όλων αυτών των οποίων έχουν τρέξει σε αυτόν τον αγώνα τα ονόματα, τα καταπληκτικά, από τα 30s και 60s μέχρι και τώρα την οικογένεια Dunlop
Αγκοστίνη. Αγκοστίνη και φυσικά πιστεύω, και την οικογένεια ψυχογείου πλέον. Έτσι. Πιστεύω, εφόσον βρέθηκε εκεί πέρα, το πρώτο πάτημα του ποδιού σου να ένιωσε την ενέργεια που έχει το νησί. Το καταλαβαίνει. Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια. Είναι, αν μου επιτραπεί η έκφραση, είναι ψαρωτικό το νησί. Είναι ψαρωτικό. Από μακριά που το κοιτάς σου σηκώνεται η τρίχα και όταν πατήσεις το πόδι σου, φύγεις από το καράβι με το αεροπλάνο ότι έρχεσαι και πατήσεις το πόδι σου, νιώθεις την ενέργεια αυτή του νησιού. Έχεις υπερβολικό σεβασμό σε αυτό το πράγμα. Γι' αυτό και οι Βρετανοί, ξέρεις, κατά περίεργο τρόπο, νομίζω σαρκάζοντας, το έχουν ονομάσει το νησί του ανθρώπου. Όταν είσαι στα πίτι και βλέπεις τους μηχανικούς, εκεί είναι τα γερόδια, ας το πούμε, τους μεγάλους ηλικιωμένους ή τις παλιές μηχανές που νομίζω ότι και, τις και βγάλανε εκείνη την ώρα από το εργοστάσιο και δουλεύουν και ακούς τον ήχο της μοτοσυκλέτας και την αγάπη που φτιάχνουν ή ρυθμίζουν μια μοτοσυκλέτα, σου σηκώνεται η τρίχα, δηλαδή από το χέρι δεν ξέρω τι άλλο πώς αλλιώς να το μεταφέρω. Ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να σου σηκώθει εκείνη την ώρα, έτσι. Εκείνη την ώρα είσαι μοτοσυκλετιστής, μπαίνεις μέσα στο πετσί του μοτοσυκλετιστή, του μηχανικού, του θεατή, του τα πάντα. Αντρέ, να μην σε χαρά. Το δύσκολο είναι ακόμα πιο δύσκολο όταν φεύγεις από αυτό το νησί. Με τις εντυπώσεις που έχεις πάρει και τις αναμνήσεις, δηλαδή σκέφτεσαι πότε θα ξαναγυρίσω εδώ πέρα. Α, δηλαδή, το σκέφτεσαι. Δεν σε διώχνουν το νησί, σκέφτεσαι πότε θα ξαναγυρίσεις. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ο κάθε μοτοσυκλέτης πιστεύω, όχι μόνο εγώ, δεν το έχω νιώσει μόνο εγώ. Παρεμπιπτόντως, έχεις κάνει φίλους εκεί πέρα από τους αγωνιζομένους, από όλες τις φυλές, ναι, του κόσμου, ναι, 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 που τρέχουν. Ναι. Και μιλάμε και μέσω του Facebook και με μηχανικούς μου δίνουν συμβουλές. Και γενικά και με τους οδηγούς. Επικρατεί λοιπόν η ευγενής η άμυλα. Ξέρεις, δεν είναι καθαρά, ας πούμε, ένας αγώνας να τρέξω, να σε νικήσω, αυτό ξέρω. Γιατί ίσως δεν όχι. Όπως είχες πει και στην πρώτη την εκπομπή, θυμάμαι χαρακτηριστικά, νίκη είναι για αυτόν τον συγκεκριμένο αγώνα, είναι να τερματίσεις, να φτάσεις εκεί. Σωστά, να μπορείς να περάσεις τη γραμμή του τερματισμού. Αυτό είναι νίκη. Ωραία. Από εκεί πέρα μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Η βάση είναι να μπορείς να τερματίσεις. Αντρέα, δεν σου λέω τίποτα παραπάνω. Θα τα πούμε, όλα τα υπόλοιπα από κοντά. Έτσι, είναι ακόμα μόνο τρεις μέρες. Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Με το καλό θα σας δούμε από κοντά. Θα πούμε ό,τι είναι και ό,τι μπορούμε να πούμε. Από τον αέρα θα σου πω καλή επιτυχία. Τη θεωρώ δεδομένη. Να είσαι καλά και να τερματίσεις έτσι όπως ξέρεις εσύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάντα όρθιος. Και θα ήθελα να σου πω ότι με το που θα κατέβω στο νησί θα ήθελα να φωτογραφίσω το κράνος μου στο ναό του Απόλλωνα, που έχει την ιστορία, το πρώτο κράνος που έτρεξα στο Αιλεμάνι, είχα γράψει κατά κάποιο τρόπο την αρχαία ελληνική ιστορία. Τα είδαμε. Θα ήθελα να κάνω μια φωτογράφηση εκεί πέρα. Τα είδαμε και θα το κανονίσουμε λίγα σύντομα. Είναι σαν να έχει γίνει. Πες ότι έχει γίνει ήδη. Αντρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σου την τηλεφωνική στην εκπομπή. Και με το καλό από κοντά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια.